φίλες και φίλοι του Newsit, σας καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ από το Σαλονάκι για να μιλήσουμε με τον κύριο Παπασταύρου τον Αλέξη, ο οποίος είναι δικηγόρος και εργατολόγος, για να μιλήσουμε για όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Και ποιο είναι αυτό? Φυσικά μιλάμε για το νομοσχέδιο για το εργασιακό. Κύριε Παπαστάβρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παπασταύρου, να ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο για την καταπολέμηση της βίας και της παρανόχλησης στον χώρο εργασίας. Τι θα περιλαμβάνει αυτό? Αυτό περιλαμβάνει την κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 190, η οποία υπογράφηκε στη Γενέβη το 2019. Γινόμαστε μια από τις πρώτες χώρες που κυρώνουν αυτή τη Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Και επιπλέον αυτού προτείνεται με το σχέδιο νόμου να νομοθετηθεί τελικά ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν ειδικές διαδικασίες για να προλαμβάνουν τέτοια περιστατικά, αλλά και για να τα ανακαλύπτουν και εν συνεχεία για να τα κυρώνουν, και προβλέπονται και ειδικές αρμοδιότητες στην επιθεώρηση εργασίας να μπορεί να παρεμβαίνει, να τηρεί εχεμήθεια και να μπορεί να κάνει συστάσεις και να επιβάλλει διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, όπου οι συστάσεις και τα διοικητικά μέτρα μπορούν να είναι μια αλλαγή βάρδιας, μια αλλαγή τόπου εργασίας ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι ώστε επιτέλους να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα από τους χώρους εργασίας ή τουλάχιστον να περιοριστούν. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου λοιπόν Εργασίας υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, αυτό των περιαδιών, και κυρίως για τις διατάξεις περί ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι περιλαμβάνει εδώ? Κοιτάξτε, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από την Ελλάδα όχι μόνο επειδή δεν έχουν δουλειά, αλλά επειδή οι συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό είναι καλύτερες. Και επιπλέον σε μια χώρα η οποία έχει το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δική μας, πρέπει την οικογένεια να τη στηρίξουμε. Έρχεται λοιπόν το σχέδιο νόμου και θέλει να κυρώσει και να καταστήσει εσωτερικό μάλλον δίκαιό μας, μια κοινοτική οδηγία πολύ πριν από την προθεσμία, και να λάβει και πρόσθετα μέτρα προς την κατεύθυνση της παροχής δυνατότητας να μπορέσει να συγκεραστεί η προσωπική ζωή με την επαγγελματική. Έτσι προβλέπεται. Άδεια πατρότητας 14 ημερών. Σήμερα είναι 2. Είμαστε προτελευταίοι στον ΟΟΣΑ, γιατί υπάρχουν 2 χώρες που έχουν 0. Και με τις 14 πάμε 5η στον ΟΣΑ. Προβλέπεται άδεια φροντιστή όταν έχεις έναν άνθρωπο ανήμπορο στο σπίτι 5 ημερών το χρόνο με αποδοχές. Κωδικοποιείται ένα πλήθος αδειών προστασίας της οικογένειας. Διευρύνονται άδειες σε παρένθετη μητρότητα, σε περιπτώσεις υιοθεσίας. Προβλέπεται γονική άδεια και για τους 2 γονείς 4 ημερών. Ξέρετε, όλα αυτά με απόλυτη προστασία, και πάνω απ' όλα και παράλληλα με αυτά παρέχονται δικαιώματα και στους πατεράδες, όπως και το ότι προστατεύονται από τις απολύσεις για 6 μήνες πλέον από τον τοκετό, το οποίο όχι απλώς διευκολύνει τους πατεράδες να συμμετέχουν στα οικογενειακά βάρη, ιδίως τις πρώτες ημέρες και τον πρώτο καιρό που είναι κρίσιμο ή κρισιμότερο εν πάση περιπτώσει, αλλά επιπλέον αίρια αντικίνητρα πρόσληψης γυναικών. Αυτό το σχέδιο νόμου είναι στοχευμένο στις γυναίκες, στους νέους, στους ανέργους. Αυτό το σχέδιο νόμου προσπαθεί να αποκαταστήσει αδικίες και στρεβλώσεις που έχουν κληρονομηθεί από δεκαετίες. Και για να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, και ας μην έχει να κάνει ακριβώς με το συμβιβασμό, έρχεται το σχέδιο νόμου και εξισώνει τις αποζημιώσεις των εργατοτεχνητών προς αυτές των υπαλλήλων, δηλαδή από κάποια μεροκάματα να πάνε σε αποζημίωση έως μισθούς ενός έτους, πράγμα το οποίο επιτέλους γίνεται και αποτελούσε πάγιο αίτημα της αριστεράς και του ΚΚΕ για δεκαετίες. Τώρα, στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η κάρτα εργασίας, έχει γίνει πάρα πολλής λόγος γι' αυτό, αλλά και η ψηφιοποίηση. Τι θα δούμε εδώ? 2 πράγματα καταρχήν. Η ψηφιοποίηση είναι από μόνη της σημαντική. Ψηφιοποιείται πλήρως σε συνέχεια της μεγάλης μεταρρύθμισης του Γιάννη Βρούτση στο Ρεγάνι 1, με τον Κωστή Χατζηδάκη ψηφιοποιείται πλήρως η αγορά εργασίας. Διορθώνονται ατέλειες που διαπιστώθηκαν
από την εφαρμογή του Εργάνη 1 και αυτή η ψηφιοποίηση επιτρέπει σε επιχειρήσεις και εργαζομένους να εργάζονται και να συνεργάζονται καλύτερα, αλλά και να γνωρίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και εκεί έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία θα καταγράφει πλήρως το χρόνο εργασίας και θα περιορίσει στο μέγιστο βαθμό, τουλάχιστον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη σήμερα, τη μαύρη εργασία, την αδήλωτη, την υποδηλωμένη, την ανασφάλιστη. Όχι μόνο αυτό, θα μπορούν οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΚΑ να βγαίνουν αυτομάτως τελικά από το σύστημα και να στέλνονται στις επιχειρήσεις. Το γραφειοκρατικό βάρος που έρεται και πάνω απ' όλα η προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους είναι μοναδική. Και θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουμε συζητήσει για 2, 4, 6, 7, 8 μέτρα έχω αναφέρει. Ακολουθούν στη συνέχεια της κουβέντας μας σίγουρα και άλλα 6. Ένα από όλα αυτά, εάν είχε κατορθώσει να περάσει η αντιπολίτευση στα 4,5 χρόνια που ήταν στην εξουσία, θα το πανηγύριζε για δεκαετίες. Και ανταυτού ρίχνει ανάθεμα. Τέλος πάντων, πάμε στα συμβαίνουν δικά μας. Αυτά στην πολιτική ζωή. Κύριε Παπασταύρου, θα έχουμε αλλαγές και στην επιθεώρηση εργασίας. Θα έχουμε μια κεφαλαιόδου σημασία αλλαγή στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη αρχή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, δηλαδή? Σημαίνει πρώτον ότι φεύγει ο πολιτικός έλεγχος και ο πολιτικός αναγκαλισμός. Σημαίνει δεύτερον ότι γίνεται μια εντελώς αυτόνομη και ανεξάρτητη υπηρεσία στοχευμένη στους ελέγχους και στην τήρηση των νόμων στην αγορά εργασίας. Και μαζί με αυτό το σχέδιο νόμου προβλέπει την παροχή επιπλέον δυνατοτήτων προς την επιθεώρηση εργασίας, όπως για παράδειγμα να μπορεί να οδηγήσει σε διαταγή πληρωμής υπό κάποιες προϋποθέσεις το πόρισμά της, δηλαδή σε μια πολύ γρήγορη διαδικασία που θα μπορεί κανείς να πληρώνεται τα δεδουλευμένα και να μην του τα χρωστάνε για χρόνια, για να σας το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ούγω λίγα τέτοια περιστατικά μπορούμε να πούμε. Έτσι ακριβώς, και όλη αυτή η αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας σε συνδυασμό με την ψηφιακή κάρτα παρέχει και θα παρέχει μία προστασία στους εργαζόμενους πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά. Και θα σας έλεγα ιδιαίτερος καινοτόμα και προοδευτική και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Τώρα, κυρία Παπασταύρου, επειδή μου αναφέρατε την αντιπολίτευση και τη στάση που θα κρατούσε αν έκανε ένα εξ αυτών που προαναφέρατε, μεγάλη κόντρα και αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχει ξεσπάσει σε σχέση με το 8ωρο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό, τι ακριβώς θα ισχύει? Καταρχήν, θα ισχύει το 8ωρο, το οποίο καθιερώνεται στο σχέδιο νόμου με τρόπο πανηγυρικό, παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, επομένως, ως νομικός, αδυνατό να κατανοήσω οποιαδήποτε νήξη για κατάργηση του 8ωρου. Αυτά είναι πολιτικές υπερβολές στα όρια των fake news ή και fake news, αν θέλετε. Ωραία. Από εκεί πέρα, κατανοώ μια πρακτική ανησυχία, λέει ο κόσμος. Υπάρχει ένα μέτρο στον τόπο μας, το οποίο ισχύει 30 χρόνια. Και το οποίο τι λέει? Λέει ότι αν συμφωνήσει το σωματείο με τον εργοδότη, μπορεί κάποιες μέρες να εργάζονται μέχρι 10 ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι κάποιες άλλες μέρες θα εργάζονται 6 ώρες ή λιγότερες ώρες, ή εν πάση περιπτώσει θα παίρνουν ημέρες άδειας. Αυτό γιατί μπορεί να γίνει? Βεβαίως μπορεί να γίνει γιατί το επιθυμούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα έχουν συμφωνήσει, αλλά γίνεται και για ένα άλλο λόγο και δεν θέλω να κρύβομαι καθόλου. Γίνεται διότι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν εποχικό χαρακτήρα. Υπάρχουν επιχειρήσεις, π.χ. οικοδομικές δραστηριότητες, ή σκεφτείτε αυτούς που φτιάχνουν, παραδείγματος χάρη, τα αλουμίνια για τις οικοδομικές δραστηριότητες. Που κάποιους μήνες το χρόνο έχουν full δουλειά και κάποιους μήνες το χρόνο δεν έχουν full δουλειά. Αυτό το πράγμα σε συνεννόηση εργαζομένων εργοδότη, 30 χρόνια στον τόπο μας, μπορεί να ρυθμιστεί. Και τι έρχεται και λέει το σχέδιο νόμου? Έρχεται και λέει, επειδή πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν σωματείο και επειδή πρακτικά πολλές φορές λειτουργεί, ξέρετε, αυτό το θα κάτσω μια ώρα παραπάνω σήμερα γιατί αύριο έχω να κάνω αυτό, θα φύγω μια ώρα νωρίτερα. Αυτό, αντί να είναι μια παρανομία που γυρνάμε και κοιτάμε απ' την άλλη, να είναι νομοθετημένο και να μπορεί να γίνει. Περί αυτού μιλάει κανείς. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί όμως αυτό και να μην γυρίσει μπούμερανγκ στον εργαζόμενο?
με την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την σε αναβαθμισμένη συνδυασμό. επιθεώρηση Κατάλληλα. εργασίας, διότι προβλέπεται ρητός ότι πρώτον, εάν δεν έχεις ενεργοποιήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας και δεύτερον, εάν εξαναγκάσεις υπάλληλο, πιέσεις υπάλληλο να μπει σε σύστημα διευθέτησης, προβλέπονται βαρύτατες κυρώσεις. Φτάνει μέχρι το κλείσιμο της επιχείρησης για 15 μέρες. Και θα υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που θα το ελέγχει με ψηφιακά μέσα. Και επιτρέψτε μου να επιμείνω στα ψηφιακά μέσα. Αν πριν από 6 μήνες μας έλεγε κανείς αυτό που όλοι οι Έλληνες ζούμε σήμερα με την επιχείρηση Ελευθερία, θα λέγαμε ότι είναι τρελός. Ασχέτως ποιος το κατάφερε, μην κολλήσουμε στο ποιος είναι η κυβέρνηση. Σαφώς. Οι ψηφιακές δυνατότητες μας εκπλήσουν όλους. Η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας που ξεκίνησε από το Βρούτσι και ολοκληρώνεται με το Χατζηδάκι, με τη Στρατινάκη ως Γενική Γραμματέα και τον δύο, είναι εξαιρετικό επίτευγμα και αυτή είναι η επόμενη μέρα για όλους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, η αντιπολίτευση μιλάει για απελευθέρωση των απολύσεων. Εσείς τι απαντάτε? Απαντάω ότι μάλλον δεν έχει διαβάσει το σχέδιο νόμου. Τι δεν μπορώ εσείς διαφορετικά να το εξηγήσω. Στο σχέδιο νόμου υπάρχει το άρθρο 65, το οποίο είναι μια μισή σελίδα ποιες απολύσεις απαγορεύονται. Και παρακαλώ όποιον μας ακούει να το διαβάσει και να σκεφτεί αν υπάρχει καμιά απόλυση που να επιτρέπεται στραβή. Εντάξει, απόλυση που θα την λέγαμε στην καθομιλουμένη ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, είναι άδικο. Όλες οι απολύσεις που θα τις λέγαμε άδικες καλύπτονται. Γιατί όμως λένε για απελευθέρωση? Λένε για το εξής. Υπάρχουν δύο κατηγορίες απολύσεων, οι οποίες είναι, ας πούμε, κλείνει η επιχείρηση. Πρέπει να φύγει πρώτος ο Γιάννης που έχει δύο παιδιά και τον έχω 15 χρόνια ή ο Γιώργος που έχει ένα παιδί και τον έχω 25 χρόνια και είναι πιο μεγάλος ηλικία. Ποιος θα πληγεί πιο πολύ από την ανεργία? Αυτό είναι μια υποκειμενική εκτίμηση, ό,τι και να πω μπορεί να πέσω έξω. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που λέει, βλέπω ότι κάποιος δεν αποδίδει καλά, δεν κολλάει με την ομάδα του. Κάνω μία, δύο, τρεις, πέντε συστάσεις. Κάποια στιγμή που δεν λειτουργεί, δυστυχώς χωρίζουν οι δρόμοι μας. Αλλά μου λέει ένας δικαστής, δεν φτάναν οι πέντε συστάσεις, έπρεπε να του κάνει έξι ή εφτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το γυαλί έχει ραγίσει, συγγνώμη, και δεν ξανακολλάει, έρχεται και λέει το σχέδιο νόμου να λύνεται η σχέση, να μην ακυρώνεται, να μην γυρνάει πίσω ο εργαζόμενος μετά από αντιδικία, αλλά να μπορεί να του πληρωθεί μία πρόσθετη αποζημίωση που φτάνει έως και δύο φορές παραπάνω από την νόμιμη. Και προσέξτε, η νόμιμη για τους ανθρώπους που έχουν 16 χρόνια προϋπηρεσία είναι μισθή ενός έτους. Άλλες δύο φορές τόσο, μιλάμε για μισθούς 3 ετών. Άρα λοιπόν, το γυαλί ράγισε, χωρίζουμε, αλλά μιλάμε για την πιο υψηλή νόμιμη αποζημίωση στις χώρες του ΟΣΑ. Κατανοητό. Αυτό δεν είναι απελευθέρωση απολύσεων. Κατανοητό. Κύριε Παπασταύρου, για να κλείσουμε εν συντομία, θέλω να μου πείτε και τελικά τι θα γίνει και με τις απεργίες. Θα μπορεί κάποιος να απεργήσει στην Ελλάδα ή όχι, και τι αλλάζει μέσω της νέας νομοθεσίας? Στην Ελλάδα κάποιος μπορούσε να απεργήσει, μπορεί να απεργήσει και θα μπορεί να απεργήσει. Είναι συνταγματικός κατοχυρωμένο δικαίωμα, το οποίο, όπως λέει το Σύνταγμά μας, ασκείται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος. Και ο νόμος τι έρχεται να πει? Έρχεται να πει ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που τους έχουμε καθορίσει όλοι οι Έλληνες μαζί από το 1982, δεν αλλάζουν αυτοί οι τομείς, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Το νερό, το ηλεκτρικό, οι μεταφορές. Και εκεί πέρα τι λέει? Απεργήστε. Αλλά παιδιά, το 1/3 της δουλειάς που κάνετε πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται να μείνουμε εντελώς χωρίς νερό. Άρα θα απεργεί ένα κομμάτι των εργαζομένων και όχι όλοι οι εργαζόμενοι. Η πλειοψηφία να σας απεργεί το 66,7% και ας εναλλάσσονται μέρα με τη μέρα. Κοιτάξτε, με την απεργία δικαιολογημένα και συνταγματικά μπορεί κανείς ως εργαζόμενος, ως σωματείο, να ασκεί πίεση στον εργοδότη για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του. Δεν πρέπει όμως να κρατάει ομήρους στην υπόλοιπη κοινωνία.
Δεν γίνεται 50 άνθρωποι επειδή έτυχε να δουλεύουν σε ευαίσθητες θέσεις να μπορούν να κρατήσουν 10 εκατομμύρια Έλληνες ομοίους και να μην έχουν φάρμακα τα νησιά μας. Είχαμε δει τέτοια περιστατικά γνωστά. Ακριβώς. Και αυτό σταματάει. Κατανοητό. Κοιτάξτε, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί ιδεολογικά και το καταλαβαίνω, η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντιστή, κωδικοποίηση αδειών, διεύρυνση σε υιοθεσία και πανέθετη μητρότητα, άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στον ιδιωτικό τομέα, καθιέρωση των χρονικών ορίων, η κατάργηση της διάκρισης εργατοτεχνητών και υπαλλήλων, η τηλεργασία με το δικαίωμα αποσύνδεσης που δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε, που είναι κεφαλαιόδες και μας αφορά όλους, η ρύθμιση για τις συνεργατικές πλατφόρμες, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας, η επιθεώρηση εργασίας, 15 μετρημένες μεταρρυθμίσεις, μία από αυτές, αν είχε κάνει αντιπολίτευση, θα πανηγύριζε για δεκαετίες. Μου το είπατε και πριν. Κύριε Παπασταύρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο και να ευχαριστήσω για τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.